μπροστά στους ενορίτες του. Συνέχισε να ιερουργεί και να υπηρετεί την Εκκλησία. Νομίζει ότι με τις δωρεές θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του μεγαλολαθρέμπορα πατέρα της. Σε εκκλησία ήρθες κόσμο? Τις συνηθισμένες γυναίκες. Δύο τουρίστρες που έχουν νοικιάσει εδώ κοντά ένα σπίτι. Ένα μωράκι που κλάνταζε στο κλάμα, τους γέρους μου. Και είχε έρθει και ένας ποδοσφαιριστής. Ελπίζω να μην μιλήσεις σαν τέλος της λειτουργίας, ε. Θα έρθουμε την αρχή να μικροφωνήσω αυτά που λες. Σου κατέβασα τα κείμενα από το ίντερνετ. Τη διαθήκη του Αμπεμελιέ. Ο Βολτέρος είχε κυκλοφορήσει 5.000 αντίτυπα. Τόσα πίστευε ότι πρέπει να είναι τα άτομα που θα διαβάσουν τη διαθήκη του. Είσαι από τους τυχερούς. Αλλά δεν χρειάζομαι. Θα κολλάσω την ήδη κολλασμένη ψυχή μου. J'ai entrevu les erreurs et les abus qui causent tant de si grands maux dans le monde. Plus j'ai avancé en âge et en connaissance, plus j'ai reconnu l'aveuglement et la méchanceté des hommes. Plus j'ai reconnu la vanité de leurs superstitions et l'injustice de leurs mauvais gouvernements. Ήταν γέρος, άρρωστος. Δεν μπορούσε να περπατήσει, να μιλήσει, να φάει. Τι την ήθελε τη ζωή. Του άλλαζαν πάνω όπως τα μωρά. Καταλάβαινε τι του λέγανε. Θυμόταν τα γεγονότα και τους ανθρώπους. Άλλες φορές πάλι χάνονταν μέσα στον χρόνο και έλεγε, λένε, τρομερά πράγματα. Τι φοβόταν ο πάπας? Να πάει στην κόλαση? Μη λέτε τέτοια πράγματα. Δεν θα πας σε καμία κόλαση. Δεν θα καείς τη φωτιά. Υπάρχει κόλαση. Υπάρχει. Παντρεύτηκα τον αγωνιαστικό της. Στην εκκλησία από τα γονιαστά της. Αλλά δεν έκανα τίποτα. Ο θάνατος, όταν βάζει τέλος στη ζωή μας, βάζει τέλος σε κάθε αίσθηση του καλού και του κακού. Άκουγα τις φωνές της στην εκκλησία. Δεν βλέπω να καίγεται. Σε γάμους και βαπτίσια, ότι δεν δείχνεις ζήλο στα καθήκοντά σου, είσαι επιθετικός στα κηρύγματά σου. Πρόσεχε, οι ιδέες σου αρχίζουν και ενοχλούν. Ο πατέρας Γεώργιος καλά θα κάνει, πως έχει τη λέει. Στο χωριό μαζεύουν υπογραφές για να τον διώξουν. Το ξέρω. Θα φύγει. Δεν είναι όμως για τιμωρία.
Προθέλουν στη Ρώμη. Στο περιβάλλον του Πάπα έχει υποστηρικτές. Στην Αμερική, οι ιερείς σαν τον πατέρα Γεώργιο μας στήχησαν 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο κρατικά και να πληρώσει η Εκκλησία μας, σαν αποζημίωση για την ερωτική παρενόχληση των ιερέων στους νέους. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Δεν είναι μόνο ο πατέρας Γεώργιος που σε καταγγέλει. Αναφέρουν ότι σε εξομολόγηση είπε σε την αθάνατη που φώναζε ότι φοβάται τις φωτιές της κόλασης ότι δεν υπάρχουν ούτε φωτιές ούτε κόλαση. Πιστεύετε στην αιωνιότητα της κόλασης? Ο Βολτέρος γράφει ότι ο φόβος της κόλασης είναι απαραίτητος, όπως και οι αντανομπές του Παραδείσου. Κρατάνε τον απλό λαό μακριά από τα εγκλήματα και τη διαφθορά. Εγκληματεί και κλέβει, παρόλο το φόβο της κόλασης. Φαντάζεστε γινόταν χωρίς αυτά? Η Εκκλησία είναι μια απαραίτητη κοινωνική αστυνομία. Πριν λίγες μέρες ο Άγιος Πατέρας έκανε μια χειρονομία αγάπης. Δεν ήταν εύκολο, πίστεψέ με. Ανακοίνωσε ότι τα μωρά που πεθαίνουν αβάπτιστα δεν θα πηγαίνουν πια στην κόλαση. Καλοσύνητο. Δεν είναι μικρή αλλαγή αυτό. Για αιώνες η Εκκλησία μας το υποστήριζε. Το 17ο και το 18ο αιώνα οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι συνιστούσαν στους ιερείς να είναι προσεκτικοί, να μην βαφτίζουν τα νεκρά μωρά από ό,τι πήγαιναν. Πολλές φορές τα παρουσίασαν σαν ζωντανά οι γονείς. Θέλουν να τα βαφτίσουν για να γλιτώσουν την κόλαση. Ο λαός έχει ανάγκη από ζυγό. Ωραία είναι τα διαβάσματα. Πολύ καλά. Αλλά η σιωπή της Εκκλησίας είναι πιο πλούσια από όλα τα λόγια των θεών. Δεν δίνεται καμία σημασία σε αυτά που σας λένε σπίτι λόγοι παπάδες. Δηλαδή το κουράγιο να πετάξετε από πάνω σας τις ψεύτικες ιδέες που σας κάνουν να πιστεύετε ότι όλα τα έχει δημιουργήσει ο Θεός. Η σωτηρία στα χέρια σας. Με την εκπαίδευση θα γίνετε δυνατή σοφή. Με την καλή άνθρωπη δίκαιη. Μόλι τι ψυχέ σα ή τι δαιμονίε του παπάδου, ήδη είναι καμιά πίστα ψεύτικα μυστήρια τη Εκκλησία. Όλα κινούνται. Όλα αλλάζουν. Όλα προχωρούν. Τρία δέματα να τα δώσει εκεί που σου είπα και μην μιλήσει σε κανένα. Μη μάθευτεί τίποτα στο χωριό. Μόλις με θάψετε, φύγει αμέσως. Σε παρακαλώ. Πάρε τα χρήματα, τα έχεις ανάγκη. Είναι κακός άνθρωπος ο αρχιεπίσκοπος. Πήγαινε μακριά. Εκεί που το χέρι του δεν σε φτάνει. Εναπόκειται σε εσάς, κύριοι, που κρατάτε τα κλειδιά της επιστήμης και της σοφίας, να μπορείτε να ξεχωρίσετε το καλό από το κακό, την αμαρτία από την αρετή, το αληθινό από το ψεύτικο, το σωστό από το λάθος, το ψέμα από την απάτη. Εσείς είστε που μπορείτε να μορφώσετε το λαό μακριά από τα λάθη του χριστιανισμού και τη ματαιότητα των προλήψεων. Στην αλήθεια της επιστήμης, της δικαιοσύνης και όλων των αρετών, στα Χριστά ήθη. Όλοι πληρώνεστε γι' αυτό. Γι' αυτή την αποστολή ο λαός σας προσφέρει με αυθονία ό,τι χρειάζεται για να ζήσετε. Όπως πάμε το μάθημα απ' έξω από το γράμμα. Αρκετά βασίλεψε η τυραννία. Είναι καιρός να μπει τέλος. Οι ψεύτικες προφητείες, κύριοι, εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί. Το αληθινό προπατορικό αμάρτημα των φτωχών είναι να γεννηθούν φτωχοί. Μέσα στη δυστυχία εξαρτώμενοι και ζώντας κάτω από την τυραννία των ισχυρών, από αυτό το αμάρτημα το προπατορικό πρέπει να τους ελευθερώσει. Έχω ακούσει ότι του είχαν φέρει απαγορευμένα βιβλία από την Ολλανδία.
Πρέπει να πάρουμε άδεια από την αρχιεπισκοπή. Θα μας τη δώσουν, δεν τα χάρας. Δεν θα μας δώσουν καμία άδεια. Δεν θα ανακατευθούν. Φοβούνται το σκάνδαλο. Στο τέλος να δεις ότι εμείς θα τον πληρώσουμε. Στην εκκλησία δεν μπορούμε να το θάψουμε. Η εκκλησία θα μείνει κλειστή μέχρι να έρθει ο αντικαταστάτης. Στο χωριό ξέρουμε ότι αρρώστησε και πέθανε. Τους άφησε όλη την περιουσία του. Δεν εσύ πήρε για να ξέρει τίποτα. Φυλάξε. Έλεγε πως ήταν εξαδέλφου του. Ναι, αλλά δεν της αφήνει τίποτα στη διαθήκη του. Την είχε από 17 ετών. Αύριο το βράδυ κάσα θα είναι έτοιμη. Ναι, αλλά προσοχή. Ούτε σταυρό, ούτε να διαβαστεί προσευχή στην κυρία του. Πού πας? Να τον σκεπάσω. Τον ήξερα από την ιερατική σχολή. Πεινάω. Δεν έχει τίποτα σε αυτό το σπίτι. Έχει αρχίσει και μυρίζει κι όμως δεν μου κόβεται η λέξη. D'un puissant rédempteur qui les délivre du joug tyrannique des grands de la terre et de l'esclavage de toutes les vaines et folles superstitions des religions.
χειρογραφάμε. Με την παρουσία σου, φύγε! Προστατέψουμε τον αληθινό λόγο του Θεού με κάθε μέσο. Θα σου κάψουμε το σπίτι για το καλό σου. Φύγε από το νησί. Φύγε και μην τολερώνεις άλλο με την παρουσία σου.